Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των αρχών, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πολίτεχνοι, αγαπητά παιδιά. Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας και οι μνημονιακές πολιτικές που έχουν άρει όλα τα μέτρα προστασίας και στήριξης της πολίτεχνης οικογένειας έχουν εξαθλιώσει την πολίτεχνη οικογένεια, έχουν δημιουργήσει αβάσταχτες δυσκολίες. Παρόλα αυτά, τα παιδιά μας δεν σταμάτησαν να φιλοδοξούν, δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται και να διακρίνονται στο στίβο της μάθησης και της παιδείας. Καλώς ήρθατε λοιπόν πάλι στην εκδήλωσή μας, θεσμό, για να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια αυτή των παιδιών μας και να τους δώσουμε περαιτέρω όθηση για συνέχιση της προσπάθειάς τους μέχρι την επίτευξη των στόχων τους. Επίσης, να δώσουμε στα μικρά μας παιδιά, στους μικρούς μας μαθητές, το πρώτο κίνητρο, την πρώτη όθηση για να μπουν με όρεξη στην νέα του σχολική ζωή. Γιατί μου κλέψεις τη θέση! Η εκδήλωση αυτή γίνεται και φέτος, παρά τα πενιχρά οικονομικά του Συλλόγου μας, χάρη της προσπάθειας του Προέδρου μας και του Διοικητικού Συμβουλίου και χάρη στις ευγενικές χορηγίες όσων τα παιδάκια, παρακαλώ. Χάρη λοιπόν σε ευγενικές χορηγίες φορέων και ιδιωτών, φορέων που δεν έχουν νομικό κόλλημα να το κάνουν και κυρίως εκείνων που θέλουν να κάνουν χορηγίες στο Σύλλογο, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της βράβευσης που θα γίνει απόψε και την αξία της πολίτεχνης οικογένειας που αποτελεί το θεμέλιο λίθο της κοινωνίας μας, του έθνους μας και της χριστιανικής μας πίστης. Για όλα αυτά και για πολλά άλλα, αρμοδιότερος από μένα είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου μας, στον οποίο αμέσως τώρα δίνω το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, αξιότιμοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, κύριοι διευθυντές και διδάσκοντες των σχολικών μονάδων, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Μικρασιατών, Ποντίων και Αρμενίων, κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κύριε εκπρόσωποι του Συλλόγου Καταστημάτων Μαζικής Εστίασης, κύριε Πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου Σιτίας, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Προστασίας Καταναλωτή, αγαπητά μέλη του Συλλόγου Πολυτέχνων Σιτίας, αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε στην εφετινή μας τιμητική εκδήλωση
για την απονομή των καθιερωμένων βραβείων στα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Ιτίας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι για τη νέα γενιά μας που αγωνίζεται και διακρίνεται σε στίβους πνευματικούς. Για τα παιδιά των πολύτεκνων που φοιτούν στα γυμνάσια και τα λύκεια και σημείωσαν άρεστες επιδόσεις στα μαθήματά τους. Για τα παιδιά που πέτυχαν με τις πανελλήνιες εξετάσεις την εισαγωγή τους στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ξεκινούν το δύσκολο αλλά συναρπαστικό δρόμο που θα διαμορφώσει πολύπλευρα τις προσωπικότητές τους. Αποτελώντας το μετέχμιο μεταξύ της άγκουρης επιβίας και της παραγωγικής και ελπιδοφόρας νιώτης. Αγαπητά μας παιδιά, σήμερα που κάνετε ένα σημαντικό βήμα στην ακαδημαϊκή και σχολική σας καριέρα, εμείς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέχνων σας προτρέπουμε να κάνετε και δύο βήματα πίσω για να πάρετε περισσότερη φόρα και ορμή και να εκτιναχθείτε σε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, να επιτύχετε υψηλούς στόχους, υψηλούς και ευγενείς στόχους. Είστε η γενιά που δυστυχώς ζει την κορύφωση της κρίσης στην οικονομία και στο σύνολο των θεσμών, που βιώνει την ανασφάλεια της ανεργίας και την ανησυχία για το μέλλον. Η γενιά που αναζητά διεξόδους και κοινωνικό προσανατολισμό. Η χώρα μας κατρακύλησε. Οι δύο βασικοί πυλώνες του κράτους, η παιδεία και η υγεία, υποσκάπτονται. Η ελληνική οικογένεια και δύο πολίτεκνοι υποφέρει και πυροβολείται συνεχώς. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι οδηγούνται στα όρια της φτώχειας και της εξαγίωσης. Και το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι σε απόγνωση. Από ποιους άραγε, κανένας δεν νιώθει την ανάγκη να κάνει αυτοκριτική, να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, ο οποίος δοκιμάζεται καθημερινά. Με προχειρότητα και απερισκεψία έρχεται η πολιτεία να κόψει και πάλι κονδύλια από την παιδεία, να κλείσει σχολές, να συγχωνεύσει σχολεία, να καταργήσει ειδικότητες. Ειδικότητες εκπαιδευτικών. Λες και εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια εξοικονόμησης πόρων. Λες και κόπηκαν οι αλόγιστες δαπάνες του δημοσίου. Λες και περιορίστηκαν τα υπερκέρδη και η ασυδοσία των τραπεζών. Πιάστηκαν οι φοροφυγάδες. Λιγόστεψαν και οι λιμουζίνες των υπουργών και αναρωτιέται ο ταλέπορος γονιός που το όνειρό του είναι ένα, να δει τα παιδιά του να προκόβουν, να σπουδάζουν, να έχουν δουλειά. Προχωρούν και να προχωρούν στη σταδιοδρομία τους όσο πιο ψηλά μπορούν. Αναρωτιέται σε τι χώρα ζούμε. Αυξάνουν οι τιμές στα βασικά αγαθά, μειώνουν τους μισθούς και τις συντάξεις, καταργούν τις κοινωνικές παροχές, επιβάλλουν χαράτσια και δυσβάσκα την φορολογία και τώρα έφτασαν στο σημείο να στερούν από τα παιδιά μας τη μόρφωση. Μα δεν έχουν εκεί που μας κυβερνούν ούτε ευαισθησία ούτε ίχνος ντροπής, αφού εξαναγκάζουν τα παιδιά να μην μπορούν να ζήσουν στη χώρα που τα γέννησε και ήδη πολλά παίρνουν τον αμάτιό τους και κουνούν το μαντίλι στην οικογένειά τους, στο σπίτι τους, στην πόλη τους, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Δεν μπορεί μια χώρα που έχει την τύχη να διαθέτει το καλύτερα καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτεία μας να μην το αξιοποιεί για την ανασυγκρότηση και τον εξεχρονισμό της, παρά να φεύγουν τόσες χιλιάδες νέοι απογοητευμένοι στο εξωτερικό, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Μην πτωείστε και μην αποθαρρύνεστε από τη σημερινή συγκυρία που βιώνει η χώρα για την οποία
εσείς παιδιά μας δεν φέρετε καμία ευθύνη. Για να προχωρήσουμε μπροστά εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να κοιτάξουμε πίσω. Εάν η πατρίδα μας μπόρεσε όχι απλά να αντέξει αλλά να επιβιώσει ανά τους αιώνες και να καταστεί άσβηστος πνευματικός φάρος ολόκληρης της ανθρωπότητας, αυτό το οφείλει αποκλειστικά και μόνο σε αυτό που λέγεται ελληνική παιδεία, ελληνικό πνεύμα, γράμματα και τέχνη. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι αποτελούν και σήμερα το βάθρο πάνω στο οποίο η παιδεία όλων των λαών στηρίζεται, αναπτύσσεται και μεγαλουργεί. Το γεγονός ότι το ελληνικό γένος μας βγήκε αλόβητο από πολεμικές περιπέτειες και από πολύχρονη σκλαβιά σε ξένους κατακτητές χωρίς να χάσει την ταυτότητά του, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις αρχές και τις αξίες του, αποδεικνύει ότι η ελληνική παιδεία είχε γερά θεμέλια και άντεξε. Θα είναι μέγα έγκλημα, λοιπόν, αν στο βωμό της όποιας οικονομικής κρίσης θυσιάζουμε ακόμα και ό,τι πολύτιμο θα μπορούσε να μας βγάλει από αυτή. Δηλαδή τη μόρφωση, τις τέχνες και τα γράμματα. Θα έπρεπε να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, να διατηρήσουμε πάση θυσία τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, γιατί μέσα από τα πολύτιμα εφόδια που αυτά παρέχουν θα ξεπεράσουμε την κρίση. Τα σχολεία, τα γράμματα, έλεγε ο δάσκαλος του γένους Πατροκοσμάς, φωτίζουν τον άνθρωπο. Χωρίς μόρφωση είμαστε στο σκοτάδι. Θα δουλέψουμε λοιπόν, εμείς οι γονείς, μέρα και νύχτα. Θα φάμε ψωμί και κρεμμύδι. Θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε και να σπουδάσουμε εσάς, τα παιδιά μας. Και ας βλέπουμε την αδιαφορία του κράτους για τον αγώνα μας και την αγωνία μας. Ας μην έχουμε καμιά στήριξη πλέον εμείς οι πολύτεκνοι γονείς. Σε πείσμα των σκοτεινών δυνάμεων που απεργάζονται το ξεθεμέλιωμα της οικογένειας, εμείς θα ζήσουμε και θα πετύχουμε. Θα είμαστε κοντά στα πολλά παιδιά μας, που για μας είναι ο πλούτος μας, δώρο και ευλογία του Θεού. Θα στέκουμε δίπλα τους αρρωγοί και συμπαραστάτες τους, παίρνοντας δύναμη και κουράγιο και ελπίδα από τα χαμόγελά τους. Η ευχή μας για σας, τα νέα παιδιά, είναι να έχετε πάντα τη δύναμη, να αγωνίζεστε θαραλέα σε κάθε στάδιο της ζωής σας, να βάζετε στόχους και να ανεβαίνετε όλο και πιο ψηλότερα, να αγωνίζεστε για όσα πιστεύετε. Να μην ξεχνάτε τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες γαλουστηθήκατε. Να είστε σεβείς στις επιτυχίες και ευγενικοί στη σκέψη. Να κρατήσετε βαθιά στην καρδιά σας το σπίτι σας, τον τόπο που γεννηθήκατε και όσους σας βοήθησαν και μόχθησαν για σας. Και όσο ψηλά κι αν φτάσετε, να είστε πάντα περήφανοι για την καταγωγή σας. Εσείς αγαπητά μας παιδιά, είστε το μέλλον μας και ταυτόχρονα το μέλλον αυτού του τόπου είναι στα χέρια σας. Τα δικά σας επιτεύγματα είναι αυτά που θα αλλάξουν όσα σήμερα μας πληγώνουν. Σας ευχαριστούμε που είστε η αιτία για την ικανοποίηση, τη χαρά και την υπερηφάνεια που βιώνουμε όλοι μας. Εύχομαι σε όλους τους πολύτεκνους δύναμη και υγεία, αισιοδοξία και πίστη. Ας είμαστε βέβαιοι ότι θα ξημερώσουν καλύτερες μέρες για τον τόπο και για μας. Από την κρίση θα βγούμε καλύτεροι, ενωμένοι και πιο δυνατοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, πριν προχωρήσουμε και πούμε στο κύριο μέρος της εκδήλωσης για την βράβευση των παιδιών, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχές μου τόσο προσωπικά τις δικές μου όσο και εκ μέρους όλου
του Διοικητικού Συμβουλίου μας. Τιμάμε τους νέους φοιτητές σήμερα, τα παιδιά που αγωνίστηκαν στο πεδίο των πανελλαδικών εξετάσεων και πέτυχαν με τον προσωπικό τους αγώνα και μόχο, με τη θέληση και την αποφασιστικότητά τους και με τη στήριξη των οικογενειών τους, την εισαγωγή τους σε ένα από τα ανώτερα και αμβλότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Σας συγχαίρομαι και σας ευχόμαστε καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία. Επίσης, τιμάμε τους μαθητές και τις μαθήτριες που αρίστευσαν στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνάσια και λύκεια. Παιδιά, αγωνιστήκατε με συνέπεια και ζήλο για την κατάκτηση της γνώσης και επιτύχατε άριστες βαθμολογίες. Σας συγχαίρομαι και σας ευχόμαστε να έχετε πάντα άριστες επιδόσεις στο σχολείο και στη ζωή. Τιμάμε τα μικρότερα μέλη του συλλόγου μας, τα πρωτάκια. Ξεκινούν το μεγάλο και θαυμαστό ταξίδι της γνώσης στην Α τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Ο σύλλογός μας, για να τα κατεδαφώσει σε αυτό το ωραίο ταξίδι, τους δίνει την πρώτη του σχολική τους τσάντα, για να μην ξεχνούν πως έχουν πολλά, πολλά να μάθουν. Μαρκαδόρους για να αφήσουν ένα καλό σημάδι παντού. Και γομολάστικα για να θυμούνται πως δεν πειράζει να κάνουν και λάθη. Τους ευχόμαστε υγεία, καλή πρόοδο και καλή σχολική χρονιά. Ένα μικρό χαλαρωτικό διάλειμμα με ένα τραγουδάκι, ο Ερωτόκριτος, από την Χοροδία, Κατερίνα Μεσίγκου, Ζωή Χαζάκη, Ιακίνκη Χαζάκη και Ζηνοβία Χαζάκη. Μπαίνουμε λοιπόν στο πρώτο μέρος του κυρίως εκδήλωσής μας. Θα συνεχίσουμε με τη βράβευση που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ξεκινήσουμε με τα παιδιά του Γενικού Λυκείου
Τα ονόματά τους είναι με αλφαβητική σειρά. Καλούμε να έρθει κοντά μας τη Ζαχαράτσι Παρασκευή του Αντωνίου και της Καλλιόπης, που εισήλθε στο Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο. Και καλούμε τον πατέρα τις ευχές και τα συγχαρητήρια του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη μας στο Σύλλογο Πολυτέχνων και ξεχωριστά στα παιδιά που είχαν επιτυχίες και τους ευχόμαστε καλή πρόοδο. Εγώ θα ήθελα προσωπικά να πω μόνο δύο κουβέντες όλους, επειδή άκουσα εκείνα που είπε ο Πρόεδρος, μην απογοητευόμαστε. Η ζωή πάει μπροστά. Το μέλλον μας είναι μπροστά. Τα προβλήματα μας δυναμώνουν. Οι Έλληνες είναι δυνατοί. Πέρασαν και χειρότερες μπόρες. Χρειάζεται λοιπόν αγώνας, αισιοδοξία και πάντα μπροστά. Μην απογοητεύεστε και προπαντός μην μεταφέρετε οι γονείς στα παιδιά σας, αυτές σε απογοητεύσετε αν έχουμε τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Συγχαρητήρια στο Συμβούλιο και καλή πρόοδο στα παιδιά σας. Να έρθει κοντά μας ο Κοξαράτης Ιωάννης του Ευαγγέλου και της Χρυσάνθης, που εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Και καλούμε τον Δήμαρχο Σιτίας να επιδώσει τον έπαινο. Επιτρέψτε και εμένα να κάνω ένα χαιρετισμό, συγγνώμη, συνάδελφε, συγγνώμη, αν γίνεις εκπαιδευτικός, δεν θα ήθελα. Σας καλησπέριζω και λοιπόν εγώ και ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο που κάνουν την τιμή και στο Δημοτικό Συμβούλιο να το καλέσω σε κάθε εκδήλωση την οποία κάνουμε. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή προσπαθούμε να είμαστε αρρωγοί σε κάθε εκδήλωση με τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, πενιχρά μεν, αλλά όλο και κάτι καταφέρνουμε. Νομίζω ότι η συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα μόνο καλά έχει να δείξει η αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητέ Πάτερ σαν εκπρόσωπο εδώ του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήθελα να πω δύο λόγια πάνω σε αυτά τα οποία ακουστήκαν προηγούμενα και από τον πατέρα Γεώργιο και από τον Πρόεδρό σας. Είναι γεγονός ότι περνάμε μια μεγάλη κρίση σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους θεσμούς, οικονομική, θεσμική, κοινωνική. Όλοι το διαπιστώνουμε αυτό. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και να δούμε και εμείς εδώ, σαν τοπική κοινωνία, σαν μικροκοινωνία της παγκόσμιας κοινωνίας, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε, για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Μας αρκεί να μένουμε στις διαπιστώσεις. Περιμένουμε, ας πούμε, μία αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς του πολιτικού συστήματος. Θα θυμάστε σε όλες τις εκδηλώσεις, οι πρόεδροι κάνουν αρνητικές αναφορές. Συνεχώς αλλάζουν αρνητικά τα δεδομένα για τις πολιτικές. Άρα μην περιμένουμε πολλά από κάποιους που παίρνουν αποφάσεις. Σαν μικροκοινωνία, λοιπόν, εμείς εδώ, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να πάμε σε μία λογική, ο καθένας και πάνω του. Αυτό σίγουρα θα οδηγεί σε μία σύγκρουση και σε μία κατάσταση που εκείνο που λέμε κοινωνική συνοχή, που είναι απαραίτητη για μία κοινωνία να προοδεύσει, χάνεται. Δεν το θέλουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τρόπους να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, ξεπερνώντας αυτά τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα. Σίγουρα εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε δημιουργήσει προβλήματα. Τα
τα δημιουργήσαμε κάτω από μια κατάσταση, από κάποια δεδομένα κάποιων εποχών. Δημιουργήσαμε όλοι μαζί εμείς κάποια τα οποία τα συναντάτε τώρα και σας ζητάμε με τον τρόπο που τα αντιμετωπίσαμε εμείς να τα αντιμετωπίσετε. Είναι λάθος αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κοινωνικό κουβάρι μπερδεμένο. Εσείς πρέπει να βρείτε μία άκρη, να το ξεπερδέψετε αυτό το κουβάρι. Δύσκολο το έργο. Όμως εάν δεν συμβεί αυτό, εάν πάμε με παλιές συνταγές να ξεπεράσουμε την κρίση, δεν την ξεπερνάμε. Και ιδιαίτερα με την ευκαιρία απευθύνομαι σε αυτούς που εισαχθήκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα ξεκινάει πιο έντονα η συμμετοχή σας στα ενεργά. Πράγματα της κοινωνίας, της φοιτητικής κοινότητας που θα ζήσετε. Τώρα πλέον γίνεστε πιο ενεργοί πολίτες. Μην αφήνετε λοιπόν να παίζουν το παιδί διάλειμμα. Να συμμετέχετε εκεί πέρα. Μην φοβάστε. Διότι η μη συμμετοχή κάποιων που έχουν βιώσει δυσκολίες, που έχουν βιώσει σε μεγαλύτερη ένταση δυσκολίες και οικονομικές και οικογενειακές, αυτή τη μη συμμετοχή την εκμεταλλεύονται άλλοι και αποφασίζουν κατά το δοκούν και κατά εκείνο που τους συμφέρει. Μην αφήνετε λοιπόν τέτοια περιθώρια. Μπείτε ενεργά, προτείνετε και συμμετέχετε. Με μέσα σε μία λογική βέβαια αμφισβήτησης της όλης κατάστασης που υπάρχει σήμερα. Αλλά με συμμετοχή και πρόταση. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Στο κοξαράκι που μου έλαχε να το βραβεύσω, ήθελα να κάνω μια διαπίστωση. Τα μαθηματικά πάνε πάντα εν αρμονία με τη μουσική. Και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά. Μαθηματικά και μουσική. Καλή δύναμη λοιπόν σε όλους σας, σε όλους όσους πετύχατε και εύχομαι στους γονείς σας καλή δύναμη να χαίρονται πάντα τέτοιες στιγμές και σε εσάς που είσαστε μικρότερα παιδιά μην φοβάστε το μέλλον, αισιοδοξία και πιστεύω ότι σύντομα με την ενεργό συμμετοχή, το ξανατονίζω αυτό όλο, θα αλλάξουν τα πράγματα. Αισιοδοξία λοιπόν και κουράγιο σε όλους. Ευχαριστήρια, παιδί μου. Η κριτικού Δωροθέα του Μινά και της Στεφανίας που εισήχθη στη Σχολή Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου, Διοκονητή Πανεπιστήμια. Καλούμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ψηφίας. Η Λαγκουβάρδου αξιώτη Μαρία του Νικολάου και της Ελένης στη Σχολή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθήνας. Καλύτερο αντιδήμαρχος κύριος Αυγουστινάκης. Συγχαρητήρια Μαρία. Η Μανουσάτσι Μαρία του Γεωργίου και της Γεωργίας στη Σχολή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλούμε τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Ψηφίας, τον κύριο Καμπουραζίδη.
Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτεύων που με κάλεσε και να συγχαρώ τόσο τους μαθητές που αρίστευσαν στο γυμνάσιο, καθώς επίσης και τους μαθητές που πέτυχαν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να τους ευχηθώ να έχουν υγεία, να έχουν δύναμη για να περατώσουν τις σπουδές τους, να περατώσουν τους στόχους τους. Θα ήθελα να πω ότι οι μαθητές εκείνοι οι οποίοι είναι άριστοι στις επιδόσεις είναι και άριστοι και στο χαρακτήρα και στο ήθος, είναι δηλαδή άτομα τα οποία στα πάνω στα οποία μπορεί να στηρίζεται η πατρίδα μας, είναι οι πυλώνες του μέλλοντος που είναι αυτά τα παιδιά. Θα ήθελα να κάνω μια ευχή και παράλληλα να πω ότι πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε ούτως ώστε η πατρίδα μας γρήγορα να ξεπεράσει αυτή την πολυεπίπεδη κρίση στην οποία βρίσκεται και τα παιδιά αυτά όταν περατώσουν τις σπουδές τους να βρεθούμε σε ένα διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον από αυτό το οποίο βρίσκονται οι σημερινοί απόφοιτοι των πανεπιστημίων μας, ούτως ώστε να βρούνε τις πόρτες της αγοράς εργασίας ανοιχτές και μην αναγκαστούν να φύγουν και αυτοί στο εξωτερικό, όπως πάρα πολλοί απόφοιτοι πράττουν τη σημερινή εποχή, και να μπορέσουν να κάνουν απόσβεση τόσο των οικονομικών τα οποία θα ξοδέψουν στις σπουδές τους, αλλά κυρίως να κάνουν απόσβεση των κόπων και των μόχων τους. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και τους γονείς αυτών των οικογενειών, οι οποίοι στήριξαν τα παιδιά τους, στάθηκαν αρρωγή σε όλη τους την προσπάθεια, προκειμένου να έρθει αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Οι γονείς των πολυτέχνων οικογενειών κάνουν το χρέος τους απέναντι στην πολιτεία και με τα παιδιά των οικογενειών τους προσπαθούν να λύσουν το έντονο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο έχει η πατρίδα μας. Ας κάνει επιτέλους και η πολιτεία το χρέος της, ούτως ώστε να σταθεί αρρωγός και συμπαραστάτης και να προσπαθήσει να λύσει τα πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν αυτές οι πολύτεχνες οικογένειες και να μην συνεχίσει αυτές τις περικοπές οι οποίες συμβαίνουν αυτή την περίοδο και αυτά τα λίγα επιδόματα τα οποία στηρίζουν τις πολύτεχνες οικογένειες. Να συγχαρώ και πάλι τους επιτυχώντες και να τους ευχηθώ καλή δύναμη και καλές σπουδές. Σας ευχαριστώ. Νικολαίδου Αναστασία του Μιχαήλ και της Εκατερίνης στη Σχολή Μηχανικών Πληροφορικής ΕΗ Υπήρου. Καλούμε το διοικητή της ναυτικής βάσης κύριο Καθεκλάση. Σταματάκη Ελένη, του Εμμανουήλ και της Μαρίας, στη Σχολή Παιδαγωγικών Δημοσίας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Σε καλούμε τον υποδιοικητή του Τρίτου Τσέχου. Κύριο Καραπαναγιώτη.
Κυρία Ελένη, Μαρία, συγγνώμη. Όχι, Ελένη, καλά το είπα, Ελένη, καλά το είπα. Έχει δύο... Τώρα λοιπόν θα έρθει σταματάξει η Μαρία του Νικολάου και της Πελαγίας. Πέρασε στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Απουσιάζει. Ανωτέρα βία. Εντάξει. Χατζη Αθανασίου Νικόλαος του Γεωργίου και της Κυριακής στη Σχολή Νοσηλευτική Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλούμε τον διοικητή ΤΑΕΣ Ιππίας, τον κύριο Πασχάλη. Πασχάλης Μαρίνοβλου. Δεν είναι τη στιγμή. Η Σπυριδάτση Νικολέτα του Χαραλάμου και της Μαρίας εισήχθη στην νομική Αθήνας. Αλλά λόγω απουσίας της θα το παραλάβει το βραβείο η μαμά της. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, το βραβείο θα το δώσει ο υποδιοικητής του Λιμενάρχη Φυστία. Ο κύριος. Ο κύριος Ξενικάτσης. Παιδιά από το Γενικό Λύκειο Μακρύς Αλλού. Η Τσανακαλιώτη Ειρήνη Μαρία του Γεωργίου και της Ελένης στη Σχολή Λύκειου Επιχειρήσεων ΤΕΗ Κρήτης. Το βραβείο θα το επιδώσει η πρόεδρος του Συλλόγου Ιεράπετρας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΠΕ, του Γενικού Συμβουλίου της ΑΣΠΕ, η κυρία Κορνάρου Ευαγγελία. Γονείς που αγωνιάτε καθημερινά για τα παιδιά σας. Σε όλους εσάς που σταθήκατε κοντά στα παιδιά σας για να καταφέρουν να βραβεύονται και να επιτυχάνουν να μπαίνουν στα πανεπιστήμια και σε ό,τι επάγγελμα μπορέσει να κάνει ο καθένας. Θα ήθελα να σας πω να έχετε υπομονή. Να έχετε αγάπη και να ελπίζετε και αυτή την ελπίδα να τη μεταδίδετε και στα παιδιά σας.
να μην φοβάστε, να μην τρέπεστε. Θα πρέπει να τρέπονται αυτοί που νομίζουν ότι με τα 98 ευρώ που κόψανε στην πολυτεχνική μάνα θα σώσουν την οικονομία τη δικιά τους, την οικονομία του κράτους. Εμείς είμαστε περήφανοι, γιατί καταφέραμε και κάναμε από 4 παιδιά και πάνω. Και για αυτά τα παιδιά είμαστε περήφανοι και για αυτά τα αγωνιούμε και για αυτά τα δουλεύουμε και στα παιδιά να ευχηθώ. Καλή πρόοδο από τα πρωτάκια μέχρι τα παιδιά που βγήκαν στα πανεπιστήμια. Εσείς που θα φύγετε από τα σπίτια σας και κάτω από τη στέγη της μάνας και του πατέρα, να προσέξετε ό,τι διδαχτήκατε από τις οικογένειές σας, να μην τα ξεχάσετε. Να είστε πάντα στο σωστό δρόμο και να ικανοποιείτε τους γονείς σας που με μεγάλο μόχθο θα βγάζουν αυτά που θα χρειαστείτε εσείς για να σπουδάσετε και να τελειώσετε. Εγώ κάθε φορά που έρχομαι εδώ πέρα στη Σιτία, στο σύλλογό σας, νιώθω σαν να είμαι στο δικό μας σύλλογο. Σας αγαπώ όλους και με μεγάλη εκτίμηση που έχω σε εσάς, έβαλα μπροστά μου τον δρόμο παρόλο που ήρθα από άλλο ταξίδι για να έρθω εδώ να σας δω και να σας συγχαρώ. Συγχαρητήρια πολλά στους γονείς και στα παιδιά και καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που προσπαθεί, γιατί ξέρω τι ανάγκες έχουν όλοι οι συλλόγοι και με πόσο αγώνα αυτά τα λίγα οικονομικά μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις πολύτεκνες οικογένειες όσο μπορούμε και όπως μπορούμε. Σας εύχομαι λοιπόν, παιδιά μου, καλή πρόοδο και να είμαστε καλά, να σας ευραβεύσουμε και όταν θα τελειώσουμε. Να είστε καλά, καλή πρόοδο. Χαρητήρια, Ειρήνη Μαρία. Ευχαριστούμε την πρόεδρο της Λόγου Ιεράπετρας για την αγάπη της. Της την ανταποδίδουμε, ξέρει την αμοιβαία. Η σύλλογή μας είναι αδελφά σωματεία. Καλούμε κοντά μας τον Χατζάκη Εμμανουήλ Κουστιλιανού και της Εκατερίνης, που εισήχθη στη Σχολή Μηχανολόγων Οχημάτων περί Θεσσαλονίκης. Ανταυτού θα το παραλάβει η μητέρα του και θα το επιδώσει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ποντίων και Αρμενίων, ο κ. Αλεμίδης. Thank you.